Άφαντος παρέμενε μέχρι αργά χθε το βράδυ ο Πασίγνωστο ράπερ, ο οποίο κατηγορείται ότι συμμετείχε στον ομαδικό βιασμό 19χρονη φοιτήτρια από την Αλβανία σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου. Ο καταζητούμενο μουσικό, που συγκαταλέγεται στου κορυφαίου στάρ τη ελληνική ραπ σκηνή, κουβαλώντα τι πλάτε του βαρύ οικογενειακό όνομα, αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μάλιστα, σκοπεύει να υποβληθεί σε εξέταση DNA προκειμένου να αποδείξει ότι είναι αθώο και ότι δεν κακοποίησε σεξουαλικά τη 19χρονη φοιτήτρια. Στο μεταξύ, στο πόρισμα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη νεαρή κοπέλα, αναφέρεται ότι δεν προκύπτουν ξεκάθαρα σημάδια βιασμού, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτό, δεδομένου ότι η καταγγέλουσα, κατά τα λεγόμενά τη, βρισκόταν υπό την επίρρρεια αλκοόλ και χασή. Το κουβάρι τη υπόθεση με πρωταγωνιστή τον γνωστό ράπερ άρχισε να ξετυλίγεται προχθέ το μεσημέρι, όταν η νεαρή κοπέλα εμφανίστηκε στην υποδιεύθυνση ασφαλεία Ρεθύμνου και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού τα ξημερώματα τη ίδια ημέρα. Όπω είπε η 19χρονη, ενώ διασκέδαζε σε γνωστό κλαμπ στο παλιό λιμάνι, όπου τραγουδούσε 24χρονο, γνώρισε τον 23χρονο στενό συνεργάτη του, ο οποίο την έπεισε να τον ακολουθήσει σε ξενοδοχείο τη πόλη. Εκεί τη προσέφερε ποσότητα κάναβη, με αποτέλεσμα η κοπέλα που βρισκόταν ήδη υπό την επίρρρεια μέθη, να χάσει την επαφή με το περιβάλλον και να είναι ανήμπορη να αντιδράσει όταν ο 24χρονο μουσικό και ένα 30χρονο Αλβανό, που βρίσκονταν επίση στο δωμάτιο, άρχισαν να γδίνονται και τη βίασαν ομαδικά. Ο καταζητούμενος μουσικός είναι γιος γνωστού ράπερ τραγουδιστή και τατου άρτιστ, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο μαγαζί του το 2011.